Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη φάρμα. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποια ομάδα φαίνεται να έχει το προβάδισμα για να κερδίζει τον αγώνα επάθλου που θα δούμε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου. Σήμερα λοιπόν αγώνα επάθλου, η πρώτη δοκιμασία. Οι παίκτε θα πρέπει λοιπόν να χωριστούν σε ζευγάρια και καλούνται να συνεργαστούν για να συμπληρώσουν ένα πίνακα με 49 σύμβολα η ταχύτητα, η ψυχραιμία, αλλά κυρίως λοιπόν και η επικοινωνία μεταξύ τους θα κρίνει το αποτέλεσμα. Ποια ομάδα άραγε φαίνεται να έχει το προβάδισμα για να κερδίζει σήμερα 24 Σεπτεμβρίου στην πρώτη δοκιμασία επάθλου, πράσινη ή γαλάζια. Πάμε να σας πω. Η ομάδα που φαίνεται να έχει το προβάδισμα για να κερδίζει σήμερα στην πρώτη δοκιμασία επάθλου 24 Σεπτεμβρίου είναι η γαλάζια ομάδα. Η γαλάζια ομάδα φαίνεται να κερδίζει στην πρώτη δοκιμασία. Όμως, επειδή τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμη, αναμονή μέχρι το οριστικό μου spoiler. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!